Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν θα τις κάνουμε το μάτι που μας σκοτήσουν. Όλα όσα τους είχαμε δει κατά καιρούς, όλα όσα τους είχαμε γράψει με αναφορές, με αλληλογραφία, με εξώδικα, όλα αυτά θα πρέπει να μας τα απαντήσουν. Όχι γιατί απλά φτάσαμε στο δυστύχημα και θερμούμε τους νεκρούς, αλλά γιατί το αξίζουμε σαν πολίτες αυτής της χώρας. Για εμάς τους μηχανοδηγούς, είναι διανόητο ό,τι έχει συμβεί. Όλοι όσοι είμαστε εδώ πάνω στην εξέδρα ή περιγύρω από αυτήν, χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια μας. Μόλις ακούσαμε ότι συνέβη αυτό το οποίο καταγγέλαμε. Αλλά από μέσα μας όλοι ευχόμασταν. Αν λειτουργούσαν όλα αυτά τα συστήματα, τα οποία έχουν καταγγείλει πως δεν εργάζονταν, το δυστύχημα να είστε σίγουροι πως δεν θα είχε συμβεί. Άμα δεν μας κυνηγούσαν για να βγάλουν παράνομες απεργίες μας ή έσκυβαν πάνω από το πραγματικό πρόβλημα, το δυστύχημα δεν θα είχε συμβεί. Άμα μας καλούσαν για να συζητήσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά και δεν μας αποκαλούσαν εκάθετους και υπερβολικούς, να είστε σίγουροι πως το δυστύχημα δεν θα είχε συμβεί. Κανένας δεν έχει βγει να μας πει όλες αυτές τις μέρες τι πραγματικά συνέβη, γιατί χάθηκαν όλες αυτές τις ζωές. Δεν το οφείλουν πλέον μόνο σε εμάς τους μηχανοδηγούς. Το οφείλουν σε όλη την κοινωνία, η οποία πλέον δεν αρκείται μόνο στο ανθρώπινο λάθος, ούτε σε μια παρέτηση, ούτε σε μια συγγνώμη. Σαν μηχανοδηγοί και γενικότερα όλοι οι σιδηροδρομικοί δεν θα απολογηθούν και πάλι για τα λάθη των υπευθύνων. Δεν θα αρκεστούμε απλά στο ανθρώπινο λάθος. Κλείνοντας, θέλουμε να σας δώσουμε μια υπόσχεση. Ότι εμείς εδώ πάνω, όλοι οι μηχανοδηγοί, δεν ξεχνάμε και δεν θα τους αφήσουμε σε ησυχία. Μετρηθήκαμε και ήμασταν λιγότεροι.